Εμείς όχι μόνο κρατάμε μικρό καλάθι εν ώψη και της έναρξης αυτών των συνομιλιών, αλλά θεωρούμε ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται δημιουργεί πολύ μεγάλη απαισιοδοξία, για να μην πω ανησυχία. Ας δούμε ορισμένα δεδομένα. Δεδομένο πρώτο, η Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική αστική τάξη προσέρχεται σε αυτές τις συνομιλίες με μια πολύ μεγάλη γκάμα διεκδικήσεων. Από την αποστρατιωτικοποίηση του νησιών του Αιγαίου μέχρι το γνωστό θέμα των γκρίζων ζωνών. Mm-hmm. Δεδομένο δεύτερο, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στο ζήτημα του Κυπριακού εν ώψη και μιας πιθανής νέας πολυμερούς διάσκεψης. Με την πιο ενεργή συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και τρίτον, υπάρχει προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Τουρκίας με κράτη όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι και η Αίγυπτος, που από την ελληνική κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι συμμαχίες είχαν περίπου εμφανιστεί ως η πεμπτουσία των συμμαχιών της Ελλάδας στην περιοχή που θα μας προστατεύσει από την τουρκική προκλητικότητα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε, είναι και φυσικά υπό το φόντο της δεδομένης επιδίωξης ΝΑΤΟ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρωπαϊκής Ένωσης για διατήρηση της Τουρκίας στο νατοϊκό, στο δυτικό στρατόπεδο, και αυτή η διατήρηση, ξέρετε, δεν θα γίνει χωρίς ανταλλάγματα, λέμε εμείς. Ένα αυτό, και δεύτερον, φυσικά με τη δεδομένη επιδίωξη που έχουν και ομολογείται κάθε τρεις και λίγο για την προώθηση της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να μοιραστεί και η πίτα ανάμεσα στους ενεργειακούς κολοσσούς οι οποίοι την ωρέγονται και οι οποίοι ανταγωνίζονται και συμμετέχουν σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Και εδώ μπλέκονται και οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και φυσικά η στάση της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία παζαρεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα για την γεωστρατηγική της αναβάθμιση. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη εικόνα που πρέπει να τη δουν οι λαοί. Εμείς δεν είμαστε εναντίον του διαλόγου, όμως ένα πλαίσιο διαλόγου το οποίο τον διαμορφώνουν οι αστικές τάξεις των χωρών, το διαμορφώνουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και το διαμορφώνουν οι υπεραλιστικοί οργανισμοί όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το πλαίσιο διαλόγου δεν μπορεί να φέρει κάτι θετικό είτε για τον ελληνικό λαό είτε για τους άλλους λαούς της περιοχής και πολύ περισσότερο για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, πάντως, επειδή είπατε πριν ότι κερδίζουμε χρόνο, χρόνο έχει κερδίσει και η Τουρκία. Σε συγκεκριμένες στιγμές. Δεν είπα. Όταν ήταν με την πλάτη στον τοίχο και είχαμε μπροστά μας συνόδους κορυφής, η Τουρκία κέρδισε χρόνο. Κύριε Πιτάρα, υποτίθεται ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής θα συζητιούνταν κάποιες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία. Αυτά, ναι, όλα, όπως φαίνεται, έχουν παραπευθεί στις καλένδες.